των παιδιών απέναντι στους γονείς και κυρίως στη μητέρα. Η σχολική ζωή είναι μια δύσκολη και απαιτητική περίοδος για αρκετά παιδιά. Το κάθε παιδί σε αυτή τη χρονική περίοδο έχει σαφή αντίληψη της θέσης του στο σχολείο. Δηλαδή πόσο συνεπής είναι στις σχολικές του υποχρεώσεις, αντιλαμβάνεται το ρόλο του μέσα από την οικογένεια πόσο αποδεκτός είναι, πόσο αγαπητός ή δημοφιλής είναι. Η εξισορρόπηση των συναισθηματικών αναγκών των παιδιών και των εφήβων τα τροφοδοτούν με διάχυτο άγχος, με συνέπεια να δυσκολεύονται να διαχειριστούν όρημα τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν, όπως αποτυχίες στο σχολείο, ζήλια προς τα αδέλφια, ανταγωνισμός στα αθλήματα και αισθήματα έλλειψης επαφής και επικοινωνίας με γονείς. Με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν συχνά και πολλές φορές ανέτεια, συγκρούσεις με μορφή αντιδραστικής συμπεριφοράς, εκρήξεις θυμού, εναντιώσεις σε κανόνες, παράπονα, προκλητικές ενέργειες, απειλές κυρίως προς τη μητέρα που είναι πιο κοντά στο παιδί. Η εκρήξη θυμού αλλά και η αντιδραστική συμπεριφορά των παιδιών πολλές φορές μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα αν οι γονείς δεν έχουν προηγούμενα ενισχύσει μία σχέση επικοινωνίας και αμοιβαίας αποδοχής, εάν δεν έχουν βάλει όρια και δεσμεύσεις στο παιδί τους και αν δεν έχουν συνδυάσει τα προνόμια με τις υποχρεώσεις. Η κατάσταση μέσα στο σπίτι γίνεται πιο τεταμένη, εύκολα παρεκτρέπεται και χειροτερεύει όταν οι γονείς χάνουν αμέσως την ψυχραιμία τους και βγαίνουν εκτός εαυτού φωνάζοντας. Όταν παρουσιάζουν ασύμμετρες συμπεριφορές διαπαιδαγώγησης, δηλαδή άλλοτε είναι πολύ παραχωρητικοί και άλλοτε είναι πολύ αυστηροί. Με αποτέλεσμα το παιδί να παίρνει διπλά μηνύματα. Είναι δύσκολο και παράτολμο να δώσουν σαφείς οδηγίες στους γονείς πώς θα διαχειριστούν αυτές τις εκρήξεις όταν συμβούν. Γιατί το κάθε παιδί έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία και ταπεραμέντο. Μπορούμε όμως να προτείνουμε στους γονείς στάσεις και τοποθετήσεις που πρέπει να αποφεύγουν την ώρα του σύγκρουσης. Το α και το ω στη διαπαιδαγώγηση είναι ο κοινός χρόνος με το παιδί και η συζήτηση. Προσφέρετε στο κάθε παιδί σας ξεχωριστά χρόνο για επικοινωνία αλλά και ενδιαφέρον για την καθημερινότητά του συζητώντας τις ανησυχίες του. Το παιδί έχει δικαίωμα να νιώθει και θυμό όπως νιώθει και άλλα συναισθήματα, αλλά ο στόχος κάθε γονιού είναι να μην του αφήνει το παιδί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Η διαχείριση του θυμού πρέπει να γίνεται με θετικό και επικοδομητικό τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Θέλει την υπομονή. Έχει την προσωπικότητά του. Λοιπόν, πάμε Μάνη τώρα. Πάμε να γνωρίσουμε μία δασκάλα. Την Φωτούλα, η οποία είναι πολύ μικρή, είναι 26 χρονών.